Θα προχωρήσουμε με την κοπηλασία. Διεξήχθη σήμερα το πρώτο σκέλος του πρωταθλήματος με τη συμμετοχή 5 ομίλων. 8 χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο όμιλος Λεμεσού. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρώτο σκέλος του Πανκυπρίου πρωταθλήματος κοπηλασίας εφήβων ανδρών και νεανίδων γυναικών. Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος 5 όμιλοι της Ομοσπονδίας Κοπηλασίας. Αυτή της Λεμεσού, της Αμοχώστου, της Κερίνιας, όμιλος Μοιραίας και όμιλος Κούρης Ξυλούρικου. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να παίρνει την πρώτη θέση με 8 χρυσά μετάλλια. Ακολούθησε στην δεύτερη θέση με 5 χρυσά ο Νηρέας. Όλα βαίνουν καλώς, οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν, οι συνθήκες είναι αρκετά καλές και χθες και σήμερα. Στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχουμε αυξημένες συμμετοχές από αθλητές αλλά και περισσότερους θεατές στους αγώνες. Και αυτό οφείλεται στις τελευταίες επιτυχίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας στους διεθνείς αγώνες. Σίγουρα ήταν θετικές οι επιτυχίες οι οποίες είχαμε τελευταίως και πάνω στις οποίες χτίζουμε για το μέλλον. Ναι, βλέπουμε να υπάρχει ανταπόκριση και από νεαρά παιδιά καινούρια να ενταχθούν στον χώρο, να ασχοληθούν με το άθλημα. Και είμαστε βέβαιοι ότι αν γνωρίσουν το άθλημα μέσα από το νερό, τότε σίγουρα παραμένουν στον χώρο. Το δεύτερο σκέλος του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο φράγμα του Κούρη το τελευταίο Σαββατοκύριακο Μαΐου.